Ιησού τον Κύριο, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν την πίστη, καθώς εδιδάχθητε περσεύοντες εν αυτή με τα ευχαριστίας. Φίλες, φίλοι, κοντά σας, με ομολογία πίστεως αυτή την ώρα, θέλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή να δείξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, αληθινός. Ο Ιησούς Χριστός επισκέπτεται κάθε άνθρωπο προσωπικά, αγαπάει κάθε ψυχή, αγαπάει το κάθε άνθρωπο. Ιδιαίτερη αγάπη έχει και φροντίδα για κάθε άνθρωπο προσωπικά, γιατί γνωρίζει πόσο πολύτιμη είναι η ψυχή μας και πόσο είναι το έλεος και η χάρη μέσα στη ζωή μας, γιατί θέλει μια μέρα να τον απολαύσουμε αιώνια, να ζήσουμε κοντά του. Αυτό το βραδινό θα ακούσουμε μια ομολογία πίστεως, μια ομολογία αγάπης προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχουμε επισκεφτεί τον αδελφό μας τον Σωτήρη τον Στέργιο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Θα ακούσουμε και τη δική σου μαρτυρία, γιατί κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Ιησού Χριστό και αυτή την ιδιαίτερη σχέση είναι η ομολογία μας, είναι αυτά τα βιώματα που ζήσαμε μαζί με τον Ιησού Χριστό στη διάβα της ζωής μας και σίγουρα έχουμε απολαύσει τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Ας ξεκινήσουμε λίγο έτσι από τα μικρά παιδικά σου χρόνια, πώς ήταν η ζωή σου, οι γονείς σου, σε μεγάλη οικογένεια, από μεγάλη οικογένεια, πολλά αδέλφια δηλαδή, ή είσαι μόναχο παιδί? Είμαι πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, θα έλεγα. Στο σπίτι είμαστε 14 άτομα. Νίοτε έλειπαν μεγαλύτεροι αδερφοί και δυσκολεύαμε λίγο. 12 και 2. 10 παιδιά, 2 γονείς και 2 παππούδες. Τα παιδικά χρόνια ήταν αρκετά φτωχικά, δεν είχαμε μεγάλες ανέσεις. Από φτωχή και πολύ τεχνικογένεια δηλαδή είμαι και με πολλές δυσκολίες. Επομένως, το καλό βέβαια ήταν ότι η οικογένειά μας ήταν δεμένη, έτσι ήταν με καλές αρχές, παρόλο τις δυσκολίες που είχαμε και τη φτώχεια, και μεγαλώσαμε ας πούμε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ορθόδοξο ελληνικό περιβάλλον, κλασικό. Ο πατέρας σου δεν είχε, η μητέρα σου, κάποια ιδιαίτερη σχέση έτσι με το Θεό? Τα κλασικά. Δεν είχαν κάτι. Η γιαγιά πιο πολύ ήταν έτσι πιο θρήσκα, θα λέγαμε, με τις εξομολογήσεις της. Πιο ένθερμη, αλλά χωρίς επίγνωση. Μάλιστα, μία φορά έγινε και η αιτία που απογοητεύτηκα με το Θεό, η γιαγιά μου. Γιατί είχα κάποιο πρόβλημα υγείας όταν ήμουν μικρός, 6-7 χρονών πρέπει να ήμουν, και μου είπε τώρα, είναι Πάσχα, θα περάσεις 3 φορές κάτω από τον Επιτάφιο, σταυροειδός, και θα γίνεις καλά, δεν θα ξαναέχεις πρόβλημα. Και πολύ εύκολο το βρήκα. Και λέω, αν πρόκειται να ελευθερωθώ, και γρήγορα πέρασε 3 φορές κάτω από τον Επιτάφιο σταυροειδός, αλλά δεν ελευθερώθηκα. Και ήρθε η πρώτη σκλήρινση μέσα μου για το Θεό και λέω, μάλλον ή ο Θεός δεν είναι καλός ή δεν υπάρχει. Έτσι, σαν παιδάκι μπήκαν αμφιβολίες μέσα στην καρδιά μου. Έπεσε ο σπόρος της αμφιβολίας. Ο σπόρος της αμφιβολίας, ακριβώς. Ναι. Και όχι ότι έφταιγε για λίμωνο, αλλά θέλω να σου πω το γεγονός πώς έγινε. Και έτσι μεγαλώσαμε. Ωστόσο, μέσα στην καρδιά μου είχε έρθει και η εξήτηση του Θεού. Μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω για τον Θεό, μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω. Πολλές φορές έτσι παιδάκια που μαζευόμαστε λέγαμε πώς να είναι ο Θεός. Ο Θεός τα κάνει όλα, λέγαμε. Πώς ο Θεός βάζει τα χλάδια στην αχλαδιά, λέγαμε. Πώς μπορεί, λέει, ο Θεός το έκανε. Μα πώς το κάνει? Νομίζαμε ότι ο Θεός πήγαινε το βράδυ και βάζει τα χλάδια, και έβαζε τα χλάδια ή τα μήλα. Εκείνο που είναι όμως η αλήθεια, ότι ο Θεός το κάνει. Αλλά έχει κάνει μια νομοθεσία και μια νομοτέλεια μέσω της οποίας όλα αυτά γίνονται. Και όταν ήμουν τότε 6-7 χρονών και με ρωτούσαν όλοι, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, εγώ έλεγα, θέλω να γίνω κήρυκας. Γιατί μια φορά πρέπει να είχα δει στη ζωή μου κήρυκα και είχα εντυπωσιαστεί
πώς μπορεί αυτός και λέει τόσα πολλά πράγματα και πού τα ξέρει και πώς τα ξέρει, και εγώ θέλω να γίνω κήρυκας για να ξέρω τόσα πολλά. Ναι, αυτή ήταν η ζωή. Μεγαλώνοντας οπωσδήποτε, όπως είπαμε, φτωχικά αρκετά. Σε ποιο μέρος μεγάλωσες? Στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα. Ναι, εγώ γύμνα από τα Καλάβρητα, ένα χωριό των Καλαβρίτων, Κούτελη Καλαβρίτων, ένα πολύ μικρό χωριό και πολύ φτωχικό μέρος. Και εμείς, λόγω πολυμελούς οικογενείας, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είχαμε και όλες τις ανέσεις. Γιατί και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και οι παππούντες δούλευαν όλη μέρα και όλη νύχτα και προσπαθούσαν, αλλά είμαστε πάρα πολλά στόματα για να ταΐσουν. Και έτσι, όμως δεν μας έλειψε ποτέ φαγητό, ούτε πεινάσαμε να πω κάτι δεν έχουμε να φάμε, αλλά δεν είχαμε πολλά άλλα πράγματα. Ωστόσο, είμαστε και ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Είχαμε και τις χαρές μας και τις λύπες μας. Μεγαλώνοντας έτσι, οπωσδήποτε η εξήτηση για τον Θεό δεν ήταν συνειδητή και δεν είχα, ας πούμε, πολλά πράγματα. Πίστευα μεν στον Θεό, αλλά σιγά σιγά η αμαρτία που ήρθε στη ζωή μετά την εφηβεία και αυτά σκλήρινε η καρδιά. Αρχίσαμε κι εμείς, παρασυρώμενοι από τα υπόλοιπα παιδιά, και εγώ άρχισα να βρίζω, να βλαστημάω, γιατί άκουγα τους φίλους μου και άμα εγώ δεν το έκανα, νόμιζα ότι... Στο χωριό μεγάλωσες δηλαδή όλα τα χρόνια ή έφυγες και πήγες σε κάποια πόλη? Στο χωριό μέχρι την πρώτη, μέχρι το δημοτικό τελείωσα. Μετά πήγα σε ένα οικοτροφείο το οποίο ήταν στα Καλάβρητα. Και τις 6 τάξεις, γυμνασίου και ηλικίου, 3 τάξεις και 3, τελείωσα στα Καλάβρητα. Σε ένα οικοτροφείο. Έμενες εκεί, δεν πήγαινε σπίτι? Όχι, έμενα εκεί, τη Σαββατοκύριακα πήγαινα σπίτι. Πιο πολύ μου άρεσε εκεί, γιατί ήταν πιο ωραία, πιο καλά περνούσα εκεί. Με κάποια λίγα χρήματα που πλήρωνε ο πατέρας μου, μέναμε στο οικοτροφείο, γιατί δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε κάθε μέρα. Και εκεί μεγάλωσα, με τους υπόλοιπους συμμαθητές συμπαρασύρθηκα κι εγώ, γιατί άρχισα να καπνίζω, άρχισα να... σιγά η αμαρτία να μπαίνει στη ζωή, όπως ξέρουμε από την εφηβεία, αν ο άνθρωπος δεν έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό και δεν είναι από μικρός σωστά γαλουχημένος και μεγαλωμένος, ή αν δεν έχει αναγεννηθεί, όπως δεν είχαμε και εμείς αναγεννηθεί, η αμαρτία προχωρούσε στη ζωή. Και όταν έγινε 17-18 χρονών, είχα πλήρως κι εγώ βουτυχτεί στην αμαρτία, θα λέγαμε, και άρχισε και στη ζωή να έρχεται και μια θλίψη και μια στενοχώρια. Και όταν τελείωσε το λύκειο, έφυγα για την Αθήνα. Εδώ ήταν μερικά αδέρφια μου, συγκατοίκησα μαζί τους για 2 χρόνια. Μετά πέρασα σε μια σχολή στρατιωτική και εκεί πάλι προχώρησε η αμαρτία. Σαν νέοι που είμαστε, είχαμε δηλαδή και το ξενύχτια μας και τα ποτά μας. Πολύ είχα αρχίσει να καπνίζω, να πίνω αρκετά, και όσο προχωρούσε το κενό μεγάλωνε μέσα στην καρδιά. Αντί να βρεις την ευτυχία και τη χαρά την οποία κάθε νέος ψάχνει, ναι, ένα μεγάλο κενό έρχονται. Ένα μεγάλο κενό, δηλαδή δεν μπορούσα να εντοπίσω ακριβώς τι είναι αυτό το κενό, αλλά και μια θλίψη και μια στενοχώρια έτσι μεγάλωνε μέσα μου, παρόλο βέβαια που καλά θα λέγαμε περνούσαμε, και αυτό δεν είναι μόνο δικό μου. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι το νιώθουν, και από ό,τι έχω ακούσει και έχουν ομολογήσει πολλοί που τους έχει επισκεφτεί ο Χριστός αργότερα, ότι αυτό το έχουν νιώσει όλοι. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το νιώθουν. Όσο ισορροπημένος και να είναι κάποιος, όσο και να τα έχει βρει με τον εαυτό του, αυτό το κενό δεν καλύπτεται με κανενός είδους. Όσο και επιτυχίες να έχεις στη ζωή του, ό,τι και να έχεις, και από ποια θέση να βρίσκεται, αν είναι, η ψυχή δεν τρέφεται, γίνεται αυτό και υπάρχει αυτό. Αργότερα, όταν αναγεννήθηκα βέβαια και πίστεψα στον Χριστό, τότε κατάλαβα τι ήταν αυτό το κενό. Γιατί μπορεί να διασκεδάζαμε και ωστόσο μου έρχονταν δάκρυα μερικές φορές. Έτσι, δάκρυα θλίψης. Και δεν μπορούσα να το εντοπίσω φυσικά τότε. Αλλά όταν αναγεννήθηκα και γνώρισα τον Χριστό και μπήκα στην Εκκλησία, τότε κατάλαβα τι είναι αυτό το κενό, το οποίο δεν γέμιζε με κανενός είδους διασκέδαση, με κανενός είδους φαγητό,
με ενός είδους αμαρτία, αυτό το κενό στην καρδιά ήταν ο Χριστός που έλειπε, τον οποίον βέβαια Χριστό τον ζητούσαμε, ας πούμε, με άλλο τρόπο. Είχαμε πει, ας πούμε, ότι μας αρέσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι Χριστός όμως. Χριστός λέει, εγώ είμαι η δικαιοσύνη. Ή, ξέρω εγώ, μας αρέσει η ελευθερία. Ξέρουμε ότι η ελευθερία είναι ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει την πραγματική ελευθερία στον άνθρωπο. Είχαμε αναπτύξει δηλαδή τέτοιες ιδέες, που ουσιαστικά ζητούσαμε τον Χριστό με άλλον τρόπο και άλλο όνομα. Βέβαια, ήρθε η στιγμή βέβαια που γνώρισα και άκουσα και κατάλαβα ότι πραγματικά ζητούσαμε τον Χριστό. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με μένα, αλλά με πολλούς ανθρώπους. Βλέπουμε να κάνουν επαναστάσεις για την ισότητα, για τη δικαιοσύνη, για διάφορα άλλα ιδανικά, ας πούμε, οι άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά ψάχνουν τον Χριστό, αλλά δεν το ξέρουν. Έτσι και εγώ, από τη δική μου ομολογία, λέω ότι και εγώ έψαχνα την ειρήνη, αλλά μέσα μου στην καρδιά μου δεν υπήρχε ειρήνη. Υπήρχε ταραχή και ανασφάλεια. Αλλά όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου, και εμένα ήρθε αυτή, γιατί ήρθε ο άρχον της ειρήνης και έφερε αυτή τη, όπως το είπες ακριβώς, ψάχναμε τον Χριστό μέσα από άλλους δρόμους. Είναι, ναι. Αλλά ο Θεός ξέρει πώς θα κατευθύνει τα βήματά μας για να μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Το αστείο, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, είναι ότι ψάχνουμε το Χριστό, που είναι, ψάχνουμε την ειρήνη εν μέσω διαδηλώσεων, εν μέσω ταραχών. Δηλαδή, ζητάς ειρήνη κάνοντας ταραχή. Αυτό είναι αντίθετο. Δεν γίνεται. Για να βρεις την ειρήνη, πρέπει να την κοιτάξεις στον άρχοντα της ειρήνης και να την βρεις ειρηνικά. Το ίδιο και τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, είναι έτοιμος ο άνθρωπος, ας πούμε, να αδικήσει για να φέρει δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Απλά πολλαπλασιάζει την ταραχή, απλά πολλαπλασιάζουμε την αδικία. Μόνο αν γνωρίσει τον Χριστό ο άνθρωπος, μόνο αν εμπιστευτεί τη ζωή του στον Χριστό, μόνο αν γευθεί την αναγέννηση, μόνο αν έλθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου, μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει καλά το τι γίνεται δίπλα του. Διότι ανοίγει ένας ορίζοντας και ένα φως, το οποίο βλέπει την αιτία των πραγμάτων και όχι το αποτέλεσμα, αλλά τη ρίζα. Και όχι μόνο τον καρπό, γιατί θερίζουμε τον καρπό, αλλά πολλοί δεν βλέπουν ότι η ρίζα είναι η αιτία του οποιοδήποτε καρπού. Αυτό φανερώνεται στον άνθρωπο μόνο αν γνωρίζει τον Χριστό. Και αυτή η πρόσκληση έρχεται σε κάθε άνθρωπο, απεσταλμένη από τον Ιησού Χριστό, και έτσι ήρθε και στη δική σου ζωή. Πώς έφτασε στα χέρια σου αυτή η πρόσκληση? Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων πραγματικά για αυτή την πρόσκληση. Δεν θα μπορούσα να... νομίζω καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Αν δεν είχε έρθει αυτή η πρόσκληση, τώρα λέω καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Διότι δεν έχει αξία αν ο άνθρωπος γεννηθεί και δεν γνωρίσει τον Χριστό. Τώρα είμαι πολύ μακάριος. Στη σχολή, σε μια στρατιωτική σχολή που ήμουνα, μας έπιασε, ενώ ήμουνα ως μαθητής, δεν ήμουνα κακός στα μαθήματά μου, ήμουνα καλός, αλλά ως άνθρωπος είχα ξεφύγει πάρα πολύ. Και πολλές ποινές, πολλές τιμωρίες και διάφορα τέτοια. Και κάπως μία μέρα έρχεται ένας συνάδελφος που ήταν ο καλύτερός μου φίλος και μου λέει, βρήκα ένα σμηνίτη ο οποίος, λέει, μιλάει για τον Χριστό και για τον Αντίχριστο, και μου έδωσε, λέει, αυτό το βιβλίο. Και ήταν μια Καινή Διαθήκη. Και του λέω, εσύ τι είπες? Λέει, εγώ άμα έρθει ο Αντίχριστος θα πάω με τον Χριστό. Λέω, αν πας με τον Χριστό, εγώ δεν θέλω να σε ξέρω. Σε αυτή την εποχή δεν υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν τον Χριστό. Τι βρισκόμαστε 2.000 χρόνια πίσω? Ο Χριστός ήταν για τότε. Τώρα ο Αντίχριστος είναι η μόδα. Εγώ του λέω, θα πάω με τον Αντίχριστο. Και αν πας με τον Χριστό, εσύ, του λέω, από τώρα χωρίζουμε. Αυτός δεν είναι και τέτοια απάντηση. Και είναι η πρώτη κρούση που μου γίνεται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο.
Και μόλις περνάνε λίγες μέρες από εκεί και έρχεται η δεύτερη. Έρχεται ένας άλλος συνάδελφος και μου λέει το εξής. Ξέρεις, μου λέει, ότι θα γίνει αρπαγή της εκκλησίας. Λέω, γιατί να αρπαχτεί, ποιος θα την αρπάξει την εκκλησία? Λέει, θα την αρπάξει ο Χριστός. Λέει, γιατί τι έκανε και θα την αρπάξει? Όχι, λέει, θα την πάρει κοντά του. Και εκεί άξι, ήταν η δεύτερη πρόσκληση από έναν άλλο συνάδελφο. Και πάλι όμως εγώ ήμουν πολύ αντίθετος. Αρνητικός. Πολύ αρνητικός. Λέω, δεν είναι πράγματα αυτά σήμερα και μην ασχολείστε με τον Χριστό. Να δούμε με τον Αντίχριστο πώς θα τα έχουμε καλά. Γιατί άμα τα έχουμε καλά με τον Αντίχριστο, δεν θα μας πειράξει. Θα περάσουμε καλά. Θα περάσουμε καλά και δεν θα μας πειράξει καθόλου. Ήταν αυτή η λογική σου. Η λογική μου. Ωστόσο όμως, αυτό το μικρό σποράκι είχε αρχίσει να ενεργεί μέσα μου. Και κάτι δούλευε και φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο και η αγάπη του Χριστού το ποτίζανε και αρχίζουν αυτοί οι συνάδελφοι, λέει, εμείς τώρα θα μαζευτούμε εδώ να μιλήσουμε για τον Χριστό. Λέω εγώ, μακριά, φεύγω. Αλλά τους έβλεπα από μακριά που μιλούσαν για τον Χριστό και ζήλευα και λέω, τώρα να με καλούσαν και εμένα να πάω, θα ήθελα πάρα πολύ θα να πήγαινα. Πάω, θα πήγαινα και πήγα και έλεγε αυτός ο συνάδελφος ο ένας, ότι έχω πάθει κάτι, λέει, πήγα σε μια εκκλησία που πάει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου, λέει, ήταν μπουζουξής, πολύ έτσι της νύχτας άνθρωπος, έπαιζε στα μαγαζιά, ας πούμε, με μουσική και αυτά, και τώρα τελευταία είχε μαλλιά, γένια, αμαρτίες πολλές, ας πούμε. Λέει, έγινε άλλος άνθρωπος. Κούρεψε τα μαλλιά του, ξυρίστηκε, δεν έχει σχέσεις πλέον όπως είχε αναπτύξει κάποιες σχέσεις, ας πούμε, με κοπέλες, τα άφησε όλα, λέει, για τον Χριστό. Λέει, πώς έγινε αυτό? Λέει, πήγε σε μια εκκλησία που λένε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Και σε εκείνη την εκκλησία, και πράγματι, λέει, ισχυρίζεται ότι είναι ζωντανός ο Χριστός. Και ο Χριστός τον άλλαξε, του άλλαξε τη ζωή. Πώς, λέω, το άλλαξε τη ζωή? Να, όταν πήγε εκεί, λέει, του μίλησε ο Χριστός με το λόγο του και έκλαιγε 4 ώρες ασταμάτητα. Και όταν σταμάτησε πλέον να κλαίει, είπε ότι έγινε άλλος άνθρωπος. Και πράγματι, λέει, σταμάτησε τα μπουζούκια, σταμάτησε τα ξενύχια, σταμάτησε τα πάντα και τώρα, λέει, προσεύχεται πολύ, πηγαίνει στην εκκλησία, διαβάζει το Ευαγγέλιο και έχει έρθει μεγάλη χαρά στη ζωή του. Και μας προβλημάτισαν πολύ. Και αυτός ο συνάδελφος τα έλεγε, ούτε αυτός ήταν πιστός. Αλλά τον αδελφό του έβλεπε. Έλεγε, περιέγραφε τι βίωσε κοντά στον αδελφό του. Κοντά στον αδελφό του. Μάλιστα, λέει, ήταν πολύ νευρικός και τώρα είναι πράος. Έχει αλλάξει εντελώς, λέει, ένας άλλος άνθρωπος, καινούριος, νέος, που δεν τον αναγνωρίζουμε. Δεν είναι αυτός που ξέραμε. Τ' άκουσες αυτά σαν παράξενη. Ναι. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Λέω, το μεταξύ αυτός που μου τα έλεγε, πέσαμε μαζί χαρτιά, ας πούμε, και ήταν και χαρτοκλέφτης, έκλεβε. Καπνίζαμε, είχαμε μαζί εκδρομές, ας πούμε, είχαμε κοινή ζωή, ας πούμε, έτσι. Μπορώ να σου πω ότι εγώ την εποχή εκείνη κάπνιζα 3-4 πακέτα τσιγάρα, 5. Άμα ξενυχτούσα, δηλαδή, το βράδυ, μπορεί να άνοιγα και το 5ο πακέτο. Και αυτό τα ίδια, κάπνιζε αρκετά. Και πίναμε και είχαμε τέτοια ζωή, ας πούμε, σαν νέοι της εποχής. Μιλάμε του 1986. Και λέει, θες να πάμε σε αυτή την εκκλησία, να δούμε? Μου λέει, εγώ έχω πάει. Μετά από λίγο καιρό, βέβαια. Αλλά δεν είναι ότι απλά είχε πάει. Είχε αλλάξει και αυτός. Μετά από λίγες μέρες ήρθε και αυτός αλλαγμένος. Ας πούμε, δεν σταμάτησε από τη σχέση που είχε, γιατί, λέει, δεν πρέπει να έχουμε, ας πούμε, εκτός του γάμου σχέσεις. Και είχε χρόνια με μια κοπέλα και θα παντρευόταν, αλλά η κοπέλα δεν ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό. Και της είπα, λέει, εγώ θέλω τον Χριστό. Αν θέλεις με τον Χριστό, να έρθεις και εσύ. Αλλά η κοπέλα ήταν πάρα πολύ αρνητική για τον Χριστό και ανακαστήκαμε, λέει, και διακόψαμε. Δεν το πίστευα αυτό που άκουγα. Εν πάση περιπτώσει, πήγα και εγώ στην εκκλησία.
είδα, ας πούμε. Από περιέργεια. Από περιέργεια στην εκκλησία. Τότε είχα πάει στην κεντρική εκκλησία των Αθηνών, στο Σοφοκλέος 52, και με Νάνδρο. Και μπήκα μέσα, αλλά εγώ δεν είδα εκκλησία. Κάποιος μιλούσε εκεί στο βήμα, αλλά νόμιζα ότι είναι αμφιθέατρο κάπως. Έβγαλα το πακέτο να ανάψω ένα τσιγάρο, γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθώ επειδή σκόζω να καπνίζω. Και μου λένε εκεί πέρα μέσα στην εκκλησία θα καπνίσεις. Λέω ποια εκκλησία. Αφού εδώ λέω είναι μόνο. Μιλάνε λέω εδώ. Πού είναι οι παπάδες, πού είναι τα θυμιατήρια, πού είναι οι εικόνες. Νόμιζα θα αντικρίσω κάτι τέτοιο. Αυτή την εικόνα είχε στο αυτό μυαλό. Γνώριζα. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου κάτι διαφορετικό. Όχι, λέει, εδώ θα δεις ότι έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σύνολο των πιστών που μαζεύονται για να λατρεύσουν και να δοξάσουν τον Κύριο. Και πράγματι, πηγαίνοντας μέρα με τη μέρα, ερχόταν το άγγιγμα του Θεού πιο δυνατό στη ζωή μου και κάτι συνέβαινε μέσα μου. Και όχι μόνο αυτό, κάθε φορά που πήγαινα στην Εκκλησία, ο κήρυκας που κήρυται, όποιος και να ήταν, μου αποκάλυπτε την καρδιά μου. Έλεγε πράγματα που εσύ ήξερες. Έλεγε πράγματα που βίωνα. Μάλιστα έφτασα στο σημείο να πω, ας πούμε, και να σκεφτώ ή το είπα ή το σκέφτηκα σίγουρα, δεν θυμάμαι αν το είπα στον συνάδελφο που πηγαίναμε μαζί, ότι γιατί με καρφώνεις και κάθε φορά που έρχομαι εδώ, ό,τι έχω κάνει, πας και τα λες αυτόν εκεί πάνω και με κάνει ρεζίλ κάθε φορά που έρχομαι. Νόμιζα ότι πάει και τα λέει ο φίλος μου. Τόσο πολύ λεπτομέρεια που μιλούσε ο Κύριος που νόμιζα ότι τα λέει ο φίλος μου. Και λέω, δεν το περίμενα να κάνει τέτοιο πράγμα. Έχω γίνει ρεζίλι, δεν θα ξαναρθώ εδώ μέσα. Πώς τα ξέρει όλο αυτό και πάνω, τι κάνω. Και του είπα μια φορά. Του λέω, εσύ πας και τα λες. Μου λέει, εγώ δεν τον ξέρω. Και εγώ τώρα τον βλέπω, λέει, δεν τον ξέρω αυτόν. Αλλά ήταν το πνεύμα το Άγιο. Το οποίο ερευνά καρδίες και νεφρούς και μου μιλούσε ακριβώς μέσα στην καρδιά μου, γιατί ήθελε να με ελευθερώσει και ήθελε να με σώσει. Και είχε ένα ωραίο σχέδιο ο Θεός. Είχε ένα ωραίο σχέδιο, ήρθε η πρόσκληση. Εγώ χωρίς να αντιληφθώ ότι αυτό ήταν η πρόσκληση του Θεού για μένα, ανταποκρίθηκα και σιγά σιγά ο λόγος αυτός με συνεπήρε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε και άρχισε να κάνει αλλαγές μέσα μου. Όταν άκουσες την πρώτη φορά καταλάβαινες το λόγο? Όχι, να πω την αλήθεια, δεν καταλάβαινα. Γιατί δεν μπορούσα να συμμαζέψω πρώτα-πρώτα το μυαλό μου έτσι, σε αυτό το διαφορετικό που έβλεπα. Δεν καταλάβαινα, μάλιστα και ο κήρυκας ήταν λίγο έτσι ζωηρός και εκνευριζόμουν κιόλας. Τι κάνει έτσι αυτό εκεί πάνω? Δεν μπορούσα να αντιληφθώ καθόλου, μπορώ να πω, τι συνέβαινε γύρω μου. Όμως ήρθε σιγά-σιγά. Ήμουνα τόσο σκληρός, η καρδιά δηλαδή, όχι σκληρός χαρακτήρας, δεν έβλεπα κάποιον, ας πούμε, αλλά η καρδιά είχε τόσο πατημένη γη ήτανε, που τίποτα σχεδόν δεν έμπαινε μέσα στην αρχή. Αλλά κάποια χαραμάδα κάθε φορά έβρισκε ο Κύριος και έριχνε ένα σποράκι ή λίγο νεράκι. Και σιγά σιγά σε περίοδο 2-3 μηνών άνοιξε τη διάνοιά μου, άνοιξε το μυαλό μου και άρχισα σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Μόλις έγινε αυτό, τι να πω, τότε κατάλαβα ότι είναι ζωή. Λέω, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό γύρω μου, και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το Ευαγγέλιο. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την Καινή Διαθήκη και την ήξερα απ' έξω πριν βαπτιστώ. Τη διάβασα τόσες πολλές φορές, με ενθουσίασε τόσο πολύ που για να διαβάσω το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ας πούμε, το διάβαζα σε μία μέρα με ένα πακέτο τσιγάρα μαζί. Καπνίζοντας και διαβάζοντας, κάπνιζα, διάβαζα μανιωδώς και τα δύο. Και το κάπνισμα και το διάβασμα. Όπως που μια μέρα ήρθε ένας αυτός ο συνάδελφος, μου λέει, τι κάνεις εκεί? Λέω, τι κάνω, διαβάζω. Αλλά μου λέει, δεν τρέπεσαι? Διαβάζεις, λέει, την Καινή Διαθήκη, καπνίζεις, λέει, τσιγάρα. Και του λέω, απογορεύεται να καπνίζω? Μα λέει, δεν είναι, είναι πάθος το τσιγάρο. Μα λέω, γιατί είναι πάθος? Όχι, λέει, το τσιγάρο βλάπτει στο ναό του Θεού που είναι το σώμα σου. Δεν είναι σωστό να καπνίζεις και να εξουσιάζεις από ένα πάθος. Και λέω κι εγώ, αφού είναι έτσι, το βουτάω το πακέτο, το σπάω, το πετάω. Πετάω και τον αναπτήρα. Αλλά αυτό βέβαια ήταν μια απόφαση ανθρώπινη. Μόλις ήρθε το βράδυ, γιατί εγώ κάπνιζα πάρα πολύ, όπως σου είπα, σκεφτόμουν, λέω, δεν έπρεπε να τα πετάξω, έπρεπε να τα κρύψω.
ώστε αν τα χρειαζόμουν να πάω να το ξαναπάρω. Τώρα λέω πρέπει να πούν και σηκώθηκα τη νύχτα και έκανα πολύ μεγάλη απόσταση να βρω ανοιχτό περίπτερο να ξαναπάρω τσιγάρα. Είχα αρχίσει βέβαια ο λόγος να με αγγίζει, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη το έργο του Κυρίου στη ζωή μου. Και έτσι σιγά σιγά διαβάζοντας πολύ, πηγαίνοντας στην εκκλησία, πραγματικά άνοιξε ένας ορίζοντας καινούριος. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ από το Λόγο του Θεού και αγγίχτηκα από το Θεό και συγκινήθηκα από την αγάπη που έδειξε για μένα όταν ανοίχθηκε μπροστά μου το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και κατάλαβα ότι για μένα τον άθλιο και τον αμαρτωλό άνθρωπο ήρθε ο Χριστός να πεθάνει στη θέση μου και με αγαπούσε ενώ εγώ τον βλαστημούσα και τον έβριζα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει μια καρδιά συγκίνητη μπροστά σε μια τέτοια κίνηση του Θεού, δηλαδή να σε μισώ, να σε βρίζω, να σε μειώνω, να σε υποτιμώ και εσύ να στέλνεις το παιδί σου να πεθάνει αντί για μένα. Ένας νέος δρόμος πια μπροστά. Ένας νέος δρόμος. Αυτό με ενθουσίασε τόσο πολύ και με έπιασαν και εμένα τα κλάματα και αναγεννήθηκα πραγματικά, ευχαρίστησα τον Θεό και του είπα Κύριε, γιατί έκανες για μένα κάτι τόσο πολύ θαυμαστό και μεγάλο. Σε αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να σου δώσω μια υπόσχεση. Θέλω, ακόμη δεν είχα συνειδητοποιήσει που βρισκόμουν φυσικά και ούτε τι έλεγα. Ήταν το Πνεύμα το Άγιο που ενέπνεε και τα λόγια μου και τις πρωτοβουλίες. Οδηγούσε την καρδιά σου. Οδηγούσε την καρδιά, ναι. Και του λέω Κύριε θέλω να σου δώσω μια υπόσχεση μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να με αξιώσεις επειδή με ευεργέτησες και έκανες τόσο μεγάλο καλό σε μένα. Θέλω να με αξιώσεις να κάνω κάτι κι εγώ για σένα. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, να μιλάω για την αγάπη σου τώρα και να το κλείσω μόνο όταν πεθάνω. Και μπορώ να πω δεν ήταν από μένα αυτό, ήταν από τον Θεό, γιατί με αξίωσε. Από την άλλη μέρα που το είπα αυτό, ξεκίνησα το κήρυγμα. Δεν πρέπει να είχα βαπτιστεί ακόμη στο νερό. Και άρχισα το κήρυγμα. Πώς το άρχισα? Είμαστε 15 το τμήμα στη σχολή που ήμουν τότε, είμαστε περίπου 15-20 άτομα. Πήγα και πήρα 15-20 και νέες διαθήκες. Το βράδυ ακούω επιμελώς το κήρυγμα του Ρεφουτουλούη. Πάω το πρωί στην τάξη που είμαστε μέσα. Μόλις χτυπάει, είχαμε ένα διάλειμμα 20 λεπτό. Μόλις χτυπάει διάλειμμα, κλείνω όσους μπορούσαν οι μαθητές μέσα στο τμήμα. Να μην φύγουν να πάνε για τσιγάρο, για καφέ ή για τοστ. Και τους λέω: Περιμένετε. Τους μοιράζω μια κοινή διαθήκη. Λέω: Ανοίξτε σελίδα τάδε, κεφάλαιο τάδε. Και έκανα ακριβώς το κήρυγμα που είχα ακούσει το προηγούμενο βράδυ. Αντιγραφή. Λες και ήμουν κασέτα. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο μου κήρυγμα. Οπότε σε έκανε ο Κύριος κήρυκα, καθώς εσύ το ζητούσες από μικρός. Ναι. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Βέβαια, αυτό που είπα και στην αρχή της ομολογίας, ότι εγώ ζητούσα να γίνω κήρυκας, εγώ το είχα ξεχάσει. Έχω τώρα από το 1987 που είμαι στον Κύριο, το θυμήθηκα το 2000-2002, δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Το είχα ξεχάσει ότι είχα ζητήσει αυτό το πράγμα. Και όμως, είτε το ξέρει, ο Θεός δεν ξεχνάει. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αναγεννήθηκα τον Ιανουάριο του 1987. Και ταυτόχρονα ήρθε και η μεταθεσή μου για τη Λίμνο. Τότε τον Ιανουάριο του 1987, τέλος Ιανουαρίου, έπρεπε να φύγω για τη Λίμνο. Και θα έφευγα και μου λένε τα αδέρφια, λέει, θα φύγεις χωρίς να βαπτιστείς. Ποιος θα σε βαπτίσει εκεί? Και λέω πράγματι, γιατί είχα κάποιες μικρές αμφιβολίες για το βάπτισμα. Και όχι γιατί δεν δεχόμουν, γιατί έλεγα εντάξει, βαπτίστηκα και αφού βαπτίστηκα, αυτό το βάπτισμα ισχύει, το αποδέχομαι. Δεν χρειάζεται να ξαναβαπτιστώ. Αλλά μετά είδα το λόγο του Θεού που λέει ότι όποιος πιστέψει πρώτα και μετά βαπτιστεί θα σωθεί. Όχι όποιος βαπτιστεί και μετά πιστέψει, γιατί για να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να ομολογήσει την πίστη του. Σε αυτό βαπτίζεται, στην πίστη του. Και στη νέα ζωή την οποία. Στη νέα ζωή. Και έτσι βαπτίστηκα τον Ιανουάριο του 1987 και πήρα μετάθεση αμέσως στη Λίμνο. Περίπου ουσιαστικά 10 μέρες έμεινα στην εκκλησία, βαπτισμένος. Αλλά πήγαινα 3 μήνες νωρίτερα έτσι. Και επισκεπτόμουν και πήγα στη Λίμνο μια μετάθεση. Σε αυτό το σημείο, Σωτήρη, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Μπήκες πια στην Εκκλησία του Χριστού, σου έδωσε ο Κύριος
τα πρώτα εφόδια για να περπατήσει το δικό του τον δρόμο και θα μας πεις και στη συνέχεια πως σε βάφτισε και με Πνεύμα Άγιο και τι άλλα μεγαλεία έκανε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη δική σου ζωή. Φίλες, φίλοι, αυτή την ώρα θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, θα είμαστε σύντομα κοντά σας, συνεχίζοντας την ομολογία πίστεως για την αγάπη και το έλεος που κάνει ο Ιησούς Χριστός για κάθε άνθρωπο. Ελλάδα του βουνού και της θάλασσας. Ελλάδα του ήλιου και της ξαστεριάς. Ελλάδα της ρίγανης και του χαμομηλιού. Ελλάδα του πεύκου και της ελιάς. Ελλάδα του γκιόνι και του αηδονιού. Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα της Ελλάδας. Ελλάδα της Αμερικής. Ελλάδα της Τασκένδης, της Αυστραλίας, της Γερμανίας. Ελλάδα του κόσμου όλου. Ο Χριστός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα της δόξας και της ταπείνωσης. Ελλάδα του Μέγα Αλέξανδρου και του Εφιάλτη. Ελλάδα του Χρυσού Αιώνα και της Παρακμής. Ελλάδα του Ευαγγελίου και Ελλάδα της Τυπολατρίας. Ελλάδα του Λευτεριά ή Θάνατος. Ελλάδα του Όχι και του Ναι. Ελλάδα της Αδελφοθυσίας και του Αδελφοσκοτωμού. Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα του Φιλότιμου και της Ασυνειδησίας. Ελλάδα του Καφενείου και του Κλαμπ. Ελλάδα του Σκυλάδικου και της Επιδαύρου. Ελλάδα της Συγκρού και του Αγίου Όρους. Ελλάδα του Κρυφού Σχολιού και των Βραβείων Νόμπελ. Ο Θεός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα με τον νόμο και με τα σκάνδαλα. Ελλάδα με το Facebook και τα Village Cinemas. Με τη Σύριγγα, με το Προπό και το Λότο. Ελλάδα με τους Ολυμπιονίκες σου. Ελλάδα με τους ανέργους σου. Ελλάδα με τους οικονομικούς μετανάστες. Ελλάδα καταφύγιο για τους πολιτικούς μετανάστες. Ο Χριστός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα με την ιστορική δραχμή σου και Ελλάδα του ευρώ. Ελλάδα με τη μεγαλειώδη και αυτόφωτη γλώσσα σου και Ελλάδα με τα γκρίκλης. Ελλάδα με το Ολυμπιακό πνεύμα εφαγωνίζεστε και με το πνεύμα του οχαδερφισμού. Ελλάδα με το αδάμαστο πνεύμα σου και Ελλάδα με τους ραγιάδες σου. Ο Θεός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα που ποτέ δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου, που αγιάτρεφτα μένεις στο σκοτάδι. Ελλάδα που δεν ξέρεις να μετανοείς για να σωθείς. Ελλάδα που κρατάς τις αμαρτίες σου και δεν τις καρφώνεις πάνω στο σταυρό του Χριστού. Ελλάδα του χθες και του σήμερα. Ελλάδα του αύριο. Ο Χριστός σε αγαπάει, Ελλάδα. Ελλάδα, ζήτησε το Χριστό για να ελευθερωθείς. Ελλάδα, πίστεψε στο Χριστό για να σωθείς. Ο Ελλάδα αγάπησε το Χριστό, σε αγάπησε και πέθανε για σένα.
κοντά σας, συνεχίζουμε την ομολογία του Σωτήρη, στη Λίμνο πια, αναγεννημένος χριστιανός και σου λείπει το εργαλείο το πνευματικό για να εργαστείς πραγματικά για τον Κύριο, για το Πνεύμα το Άγιο. Το έλαβες αμέσως ή πέρασαν χρόνια? Όχι, σχετικά νωρίς θα έλεγα, αλλά τότε νόμιζα πως το έλαβα πολύ αργά. Επειδή είχα δει ότι μέσα στο Λόγο του Θεού μου το έλεγαν και τα αδέρφια και οι κήρυκες, ότι όποιος ζητήσει μπορεί να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, το οποίο δίνει δύναμη στον άνθρωπο, το αποκαλύπτει καινούργια πράγματα, θα μιλήσει γλώσσες που δεν γνωρίζει, θα μπορεί να έχει πάρει κάποιο χάρισμα, θα μπορεί να τον οδηγήσει εδώ στη διακονία. Και το επιθυμούσα πάρα πολύ. Και βέβαια στη Λίμνο που πήγα, παρόλο που ήταν λίγο τα πράγματα, δεν υπήρχε εκκλησία εκεί, βρήκαμε όμως κάποιους μηνύτες εκεί που ήταν με μετάθεση, βρήκαμε και κάποιους άλλους αδελφούς, ήταν εκεί σε ένα χωριό στο Μούδρο και κάνανε έτσι μια προσευχή μια φορά τη βδομάδα στο σπίτι του αδελφού που ήταν εξωματικός και αυτός της αεροπορίας που μας φιλοξενούσε. Και προσευχόμουν για το Πνεύμα το Άγιο και βέβαια είχα πολύ έντονη την επιθυμία του Ευαγγελισμού. Και από την πρώτη μέρα που πήγα ξεκίνησα το έργο του Ευαγγελισμού. Η βαλίτσα που είχε μέσα πιο πολλές Καινές Διαθήκες παρά οτιδήποτε άλλο, με μια μικρή βαλιτσούλα πήγα, μόνος μου ήμουν, τίποτα δεν είχα. Και πήγα με τη βαλίτσα μου γεμάτη Καινές Διαθήκες και άρχισα αμέσως από την ίδια μέρα μου, όταν κατέβηκα από το καράβι, πήγα, ξεκίνησα, μοίρασα Καινές Διαθήκες, μάλιψα πολλούς και ακούσα τον Λόγο του Θεού. Και δεν πρόλαβα να πάω στη μονάδα, να φανταστείς, να παρουσιαστώ, και πήγα την άλλη μέρα και πάρω λίγο να με τιμωρήσουν. Και πολύ διάβασμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολλές ώρες την ημέρα μελέτη. Γιατί, όπως είπα πριν, Γιώργο, με ενθουσίαζε ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο πάνω στον κόσμο αυτό. Είναι μια αστήρευτη πηγή. Ναι, τίποτα παρόμοιο. Και από τη Λίμνο, εκεί είχαμε πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες. Πολύ σύντομα, η σπορά που γινότανε από μένα αλλά και από άλλους αδερφούς έφερε γρήγορα αποτελέσματα. Όταν πήγα στη Λίμνο, βρήκα αυτόν τον πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος ήταν αυτός που μου έδωσε πρώτη φορά την Καινή Διαθήκη στη σχολή που σας είχα πει πριν, και του είπα ότι άμα πας με τον Χριστό, εγώ δεν θα σε ξανά έχω φίλο. Τον βρήκα εκεί στη Λίμνο και το ομολόγησα και κεφτούν τον Χριστό. Και οπωσδήποτε ήταν ο πρώτος που πίστεψε αμέσως, πήγε στην εκκλησία της Καβάλας, επειδή από τη Λίμνο το καράβι κατέβαινε στην Καβάλα, και εκεί πίστεψε στον Χριστό. Και αρκετοί ακόμη ήταν καλοί ο θερισμός, ας πούμε, που είχαμε στη Λίμνο, και αρκετές ψυχές οδηγήθηκαν στον Χριστό και πραγματικά ευλογηθήκαμε πάρα πολύ. Διάβαζα, μελετούσα, αλλά δεν είχα ακόμη λάβει το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε πριν. Και είχαν περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν το είχα λάβει ακόμη. Όπως σου είπα, από τη Λίμνο κατεβαίναμε στην Καβάλα με το καράβι και μία μέρα κατεβήκαμε, είχε έρθει από τη Δράμα ένας δόκιμος και συγκατοικούσαμε στη Λίμνο, αδελφός. Και λέει, πάμε μαζί στη Δράμα. Με μια άδεια που είχαμε, πήγαμε μαζί στη Δράμα. Κατεβαίνοντας όμως στην Καβάλα με το καράβι, λέει, πάμε να προσευχηθούμε από το σπίτι του αδελφού του Ποιμένα. Και λέω, πάμε. Και πήγαμε και προσευχηθήκαμε. Έτσι μας επισκέφθηκε ο Κύριος, μας μίλησε με την αδερφή που έχει το χάρισμα και λέει, παιδί μου, εγώ θα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά η ώρα πέρασε και εγώ δεν βαπτίστηκα. Και είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Και λέω, τώρα αφού μου είπε θα με βαπτίσει, ο Θεός δεν λέει ψέματα. Γιατί δεν βαπτίστηκα? Τι να έχει συμβεί? Απογοητεύτηκες λίγο. Απογοητεύτηκα λιγάκι, δεν ήξερα τι έχει συμβεί. Φύγαμε από το σπίτι χωρίς να λάβω Πνεύμα Άγιο και πολύ στενοχωρημένος. Πήγαμε στη Δράμα που είναι μισή ώρα περίπου απόσταση, το μεσημεράκι.
η μητέρα του μας περιποιήθηκε, μας έβαλε να φάμε, ήπιαμε και μια πυρίτσα και από το ταξίδι, από την προσευχή και από το φαγητό είχαμε κουραστεί λιγάκι. Πήγαμε στο δωμάτιο, είχε δύο κρεβάτια, ένα από εδώ, ένα από εκεί, να ξεκουραστούμε λίγο. Εγώ ξάπλωσα στο κρεβάτι, έρχεται μετά από λίγο και ο αδερφός, λέει να προσευχηθούμε λιγάκι. Λέω τώρα να προσευχηθούμε, αφού λέω κάναμε προσευχή. Τώρα έχω διαλυθεί. Τώρα έχω διαλυθεί, ταξίδι 5 ώρες με το καράβι και προσευχή, ξανά ταξίδι, φάγαμε, ήπιαμε και εγώ δεν μπορούσα καθόλου να είχα κουραστεί πραγματικά, ήταν και Μάιος και είχα αργήσει κάποιες ζέστες να έχει ο καιρός. Αυτός επέμενε, αλλά εγώ δεν ήθελα. Αφού είδε ότι εγώ δεν ήθελα, μου λέει καλά, εγώ θα γονατίσω. Μόνος μου. Και γονάτισε ευλογημένος και προσευχότανε, όσο τον έβλεπα όμως εγώ. Λέω τώρα ντρεπόμουν. Θα νομίζει ότι είμαι και πολύ σαρκικός αδερφός, δεν θέλω να γονατίσω, δεν είναι προσευχηθώ. Ας πάρω λέω τη βίβλο να διαβάσω. Και για να δείξω κι εγώ δίθεν ότι κάτι κάνω, παίρνω την εγγραφή, την ανοίγω. Και διαβάζω στους Ρωμαίους που λέει ότι το πνεύμα το οποίο ανέστησε τον Ιησού Χριστό, αυτό το πνεύμα θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα. Εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτό. Και λέω τον άνθρωπο, λέω βλέπεις τι λέει εδώ. Πώς θα με αναστήσει ο Χριστός άμα δεν έχω το πνεύμα του Άγιο. Θα με αναστήσει ή δεν θα με αναστήσει. Λέει, δεν ξέρω. Και εκείνος ήταν σχετικά νέος, δεν ήταν ο σούπερ κήρυκας, ας πούμε, ή δάσκαλος της γραφής. Λέει εδώ ότι όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι του Χριστού που δεν έχω το πνεύμα. Μου λέει, δεν ξέρω. Μα το λέει εδώ. Μου λέει, τι να σου πω, γονάτισε να το πάρεις. Και πράγματι, πετάχτηκα πάνω, γρήγορα μη τυχόν και ήταν αλήθεια αυτά που λέει εδώ. Είχα παρανοήσει φυσικά, αλλά μια καλή παρανόηση, γιατί ξέρεις ότι οι παρανοήσεις μέσα στην Αγία Γραφή έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν το σπρόξιμο για να πας. Ακριβώς, βλέπεις, δώσ' μου αυτό το νερό να μην ξαναέρχομαι να παίρνω η πισαμαρίτσα. Και γονατίζω, ακόμη δεν ξέρω αν είχαν προλάβει τα γονατά μου να κουμπίσουν κάτω. Έρχεται μια δύναμη από τον ουρανό, πολύ μεγάλη δύναμη. Πραγματικά σαν να με χτύπησε, κεραυνός ήταν. Και άρχισα να πληρώνομαι με πνεύμα Άγιο, να μιλάω. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δυνατή επίσκεψη, θα έλεγα, και έκανα πολύ φασαρία. Και αναγκαστήκαμε γρήγορα και φύγαμε από το σπίτι του αδερφού και πήγαμε στην εκκλησία. Και συνέχισα εκεί, ας πούμε, μέχρι που μίλησα γλώσσες και πήρα μεγάλη δύναμη από τον Κύριο και μεγάλη χαρά. Το μυστικό όλο που δεν γνώριζα εγώ, το γνώρισα πολύ μετά, όταν φύγαμε από τη Λίμνο έκανα μια προσευχή ο αδερφός και λέει, θέλω Θεέ μου τώρα που θα πάμε στην Δράμα ο Σωτήρης να λάβει πνεύμα Άγιο μέσα στο σπίτι μου, να το δει η μητέρα μου να πιστέψει. Αλλά εγώ δεν γνώριζα ότι έχει κάνει τέτοια προσευχή. Και σου είχε στήσει παγίδα πνευματική. Παγίδα. Πνευματική. Και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έλαβα στο σπίτι του ποιμένα, αλλά έλαβα γιατί είπε θα σε βαπτίσω και δεν είχα βαπτιστεί, αλλά έλαβα στο σπίτι του αδερφού. Το αδερφού. Όλα είναι θυμιζόμενα από τον Κύριο. Βέβαια αυτό το πράγμα ήταν για μένα τρομακτικό. Ήταν εντυπωσιακό. Το βράδυ που ταξίδευα δεν μπήκα στο καράβι, νομίζω καθόλου στεκόμουν σε κουπαστή και συνέχεια μιλούσα γλώσσες. Μην τυχόν και σταματήσω και δεν μπορώ να ξαναξεκινήσω. Μέχρι που φτάσαμε στη Λίμνο και το βράδυ δεν ήθελα να κοιμηθώ και συνέχεια, γιατί φοβόμουν ότι μήπως δεν μπορέσω να συνεχίσω, με πήρε κάποια στιγμή από την εξάντληση ο ύπνος και σηκώθηκα πολύ φοβισμένος να δω αν θα μπορώ να ξανά. Αλλά εκεί το πνεύμα το Άγιο. Από τη λαχτάρα μου. Αφού ήρθε, δεν φεύγει. Ακριβώς. Από τη λαχτάρα μου για το πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι οι γλώσσες, το πνεύμα το Άγιο είναι μόνο οι γλώσσες. Είναι μόνο μία φανέρωση του πνεύματος. Γίνεται, λέει, σε έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς συμφέρον εις άλλων χαρίσματα, πολλά και διάφορα. Έτσι λοιπόν, δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά. Και έτσι γέμισε η ζωή μου πραγματικά, θα έλεγα έτσι πνευματικά. Είπα τώρα μπορώ να περπατήσω καλύτερα, περισσότερο και άρχισαν και οι φανερώσεις του Θεού στη ζωή μου να με οδηγούν σιγά σιγά για τον τρόπο που ήθελε ο Θεός να με χρησιμοποιήσει στο έργο του. Και μου φανέρωνε με λεπτομέρειες τη μετέπειτα πορεία την οποία θα ακολουθούσα.
μου έδειχνε ότι θα μου εμπιστευτεί κάποιο έργο, έτσι να είμαι κάπου, να βοσκώ πρόβατα, να τα προστατεύω, να μην τα εγκαταλείπω σε διάφορες προσκλήσεις που μου γίνονταν. Έλεγα εγώ τα πρόβατά μου δεν τα αφήνω για κανένα λόγο, ούτε για συνέδρια, ούτε για κανέναν άλλο λόγο. Ακόμη βέβαια ήμουν ανύπαντρος και ο Θεός μου έδειχνε τέτοιο έργο, μου έδειχνε να μοιράζω θεία κοινωνία και μου έδειχνε πολλά τέτοια πράγματα ο Κύριος. Αλλά εγώ ήμουν ακόμη ανύπαντρος, και όχι μόνο ήμουν ανύπαντρος, είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, να μην παντρευτώ ποτέ. Θα μου πεις, καθόλου πρωτότυπο. Όλοι το κάνουν οι καινούργοι. Και μα λέω εγώ, δεν θα παντρευτώ. Ούτε έχω υπόψη μου να παντρευτώ, γιατί εγώ θέλω να ακολουθήσω για πάντα τον Κύριο. Και πράγματι ήμουν έτσι. Αλλά ο Θεός είχε άλλη βουλή. Όχι μόνο αυτό. Μου έδειχνε πολλά από την πορεία, θα έλεγα. Πολλά. Όμως όταν πέρασε κάπως ο καιρός και προσγειώθηκα λιγάκι ύστερα από τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, άρχισα να σκέφτομαι κι εγώ μήπως θα έπρεπε να παντρευτώ, γιατί λέω ο Απόστολος Παύλος δεν παντρεύτηκε, αλλά ο Απόστολος Πέτρος είχε πεθερά. Δεν ήταν κακός και ο Πέτρος που παντρεύτηκε, και το σκεφτόμουν σιγά σιγά και αυτό. Και μπήκε στην καρδιά μου. Και πράγματι, άλλη μια φορά, γιατί ήμουν μια 2,5 χρόνια, άλλη μια φορά που κατέβηκα στην Καβάλα με το καράβι και από την Καβάλα πηγαίναμε στην εκκλησία της Δράμας, είδα μια κοπέλα που πραγματικά λέω πολύ καλή κοπέλα. Και παρόλο που δεν θέλω να παντρευτώ, αυτή η κοπέλα με εντυπωσίασε. Αλλά τίποτα περισσότερο. Όμως όσο περνούσε ο καιρός, ας πούμε, πιο πολύ έτσι είχα μέσα στην καρδιά μου, αλλά κάποιες διάφορες, ας πούμε, καταστάσεις δεν επέτρεπαν να πλησιάσω περισσότερο και αυτά. Και λέω, Κύριε, ίσως η κοπέλα, ίσως δεν θέλεις να παντρευτώ ή δεν είναι αυτή η κοπέλα από σένα. Και εσύ θα μου οδηγήσεις. Και βγάζω ένα εισιτήριο να κατέβω στην Αθήνα από τη Λίμνο με το αεροπλάνο και λέω, εντάξει, αν έχει ο Θεός κάτι, κάποια κοπέλα για μένα στην Αθήνα που θα κατέβω, θα μου οδηγήσει και θα βρω και θα βρω το δρόμο μου, ναι, και ό,τι έχει ο Θεός από μένα, και αν δεν έχει μπορούσα πολύ να περιμένω, ας πούμε. Αλλά το βράδυ, σε μία-δύο μέρες θα έφυγα για Αθήνα, το βράδυ όμως βλέπω ένα όνειρο, έναν άγγελο, και ήρθε και έγραφε επιτοκονίαμα του τοίχου με το χέρι του, ένα μήνυμα, δυσνόητο για μένα, δεν το καταλάβαινα, και μου φάνηκε ότι ήταν αρχαία ελληνικά. Και λέω, άγγελε, αυτό το μήνυμα είναι από τον Ηρόδοτο. Μου λέει, όχι, από Δράμα. Και έφυγε. Και την άλλη μέρα πράγματι με παίρνουν από τη Δράμα τηλέφωνο. Εγώ νόμιζα από Δράμα, νόμιζα από τις τραγωδίες, από τη Σοφοκλή και τέτοια. Αλλά ήταν από την πόλη της Δράμας. Και την άλλη μέρα μου λέει, σε ζητάει κάποιο από τη Δράμα. Και ήταν κάποιος από τη Δράμα, μου λέει, περιμένω να έρθεις εδώ και αυτά. Εντάξει, λέω. Το ακυρώνω και εγώ το εισιτήριο για Αθήνα και πάω Δράμα. Εκεί, στη Δράμα, τότε που πήγα, εκεί μιλήσαμε με τη σύζυγό μου. Γνωριστήκαμε καλά και μιλήσαμε και έτσι παντρευτήκαμε. Πόσα παιδιά έχεις, δηλαδή? Κάναμε δύο παιδάκια. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος? Από το 89 έχουμε 25 χρόνια. Δεν έφτασε τον μπαμπά, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Εγώ επειδή είχα περάσει δύσκολα χρόνια εξαιτίας της πολυπληθούς οικογενείας, λέω, μην τυχόν περάσουν και τα παιδιά μου δύσκολα, λέω, και δεν έχω έτσι πολύ να τους προσφέρω πολλά. Έκανα μόνο δύο. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, έχει ο Θεός. Αν σταματούσε έτσι ο μπαμπάς μου, θα υπήρχα εγώ, βέβαια. Ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό. Ποια σειρά έχεις εσύ μες στα παιδιά? Όγδος. Ναι. Άμα σταματούσε στα 7, δεν θα ήμουν εγώ. Οπότε τα παιδιά είναι ευλογία οπωσδήποτε. Πόσο καιρό έμεινες? 2,5 χρόνια στη Λίμνο. 2,5 χρόνια έμεινα στη Λίμνο. Με θαυμάσια μεγάλα. Με αποστολικά, θα λέγαμε, τηρουμένου των αναλογιών.
πάντοτε. Δεν, θέλω της εποχής μας. Ναι. Να πω κάτι που η γραφή είναι και οι Απόστολοι κάνανε τηρουμένων των αναλογιών. Ευλογηθήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή πιστέψανε πολλά άτομα λάβανε πνευμάγιο. Είχαμε βέβαια και τους διωγμούς μας. Ένα απλό. Αλλά ο Θεός μας αποκάλυπτε πάντα τι γινόταν. Μου αποκάλυπτε, παραδείγματος χάρη, ποιος με αγαπούσε πραγματικά και ποιος όχι. Τυχαία σηκώνουμε τηλέφωνο μια φορά, το οποίο ήταν παράλληλο με ένα άλλο, να πάρουν τηλέφωνο, σήκωσα και ακούω κουβέντες μέσα. Και απλά ήταν ένας συνάδελφος από δίπλα και με κάρφωνε στο Υπουργείο και έλεγε ότι αυτοί μαζεύονται στα σπίτια και φωνάζουν αλληλούια και προσεύχονται. Τι είναι, του έλεγε από το Υπουργείο, τα ονόματα θα σας γράψω στην αναφορά. Του έλεγε ο συνάδελφος. Δηλαδή με διάφορους τρόπους ο Θεός μου αποκάλυπτε γύρω μου. Το τι γινόταν. Τι γινόταν, ναι. Ένα, ας πούμε, περιστατικό μόνο θα σου πω, όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε με τη σύζυγό μου, ορίσαμε ημερομηνία γάμου 13 Μαΐου του 89. Και έβγαλα και προσκλητήρια, μίλησα και στους συναδέλφους και μόλις τα είδαν οι συνάδελφοι, γρήγορα στο Υπουργείο τηλέφωνο, τι να του κάνουμε του αιρετικού. Με λέγανε αιρετικό, παντρεύεται, πότε παντρεύεται, 13 Μαΐου. 12 Μαΐου μου δίνουν μετάθεση για την Κομωτινή. 12 Μαΐου μου δίνουν μετάθεση, 13 Μαΐου παντρευόμουν. Μία μέρα πριν. Δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε. Και παντρεύτηκα και πήγα με μετάθεση. Όμως, εκεί που πήγα μετάθεση, μου είχε φανερώσει ο Κύριος ότι θα δημιουργηθεί εκκλησία. Είχα δει μια μεγάλη κερασιά, γεμάτη κεράσια, παρόλο που δεν ήταν η εποχή, όρημα και ωραία κεράσια. Και πήγα στην Κομωτινή μετάθεση. Στην Κομωτινή που πήγαμε, δεν υπήρχε και εκεί η εκκλησία. Ήταν ένας φοιτητής πιστός και από την Αλεξανδρούπολη κάπου ευαγγέλιζαν κάποιους από την Κομωτινή. Και όταν πήγα, το βράδυ που κοιμήθηκα, μου δείχνει ο Κύριος την πόλη πολύ σκοτεινή. Και δεν υπήρχε φως πουθενά. Και βρέθηκα στην πλατεία και βρήκα ένα διακόπτη, όπως ανάβουμε το φως. Και τον πατάω και άναψαν τα φώτα όλη τη πόλη. Κατάλαβα ότι ο Κύριος θα κάνει εκκλησία. Και πράγματι, όπως είχα προσευχηθεί για να παντρευτώ, είχα πει: Κύριε, θέλω ο σύζυγός μου να αγαπάει πρώτα εσένα, μετά να αγαπάει εμένα, μετά να αγαπάει τα αδέρφια, την εκκλησία. Και είχα ένα αίτημα ακόμη. Λέω: Σε παρακαλώ, Κύριε, μόλις παντρευτώ, θέλω το σπίτι μου να γίνει εκκλησία. Και πράγματι, όταν πήγαμε στην Κομωτινή, μέσα σε 6 μήνες μαζευτήκαν αρκετές ψυχούλες και το σπίτι έγινε εκκλησία. Και κηρυδόταν ο λόγος του Θεού και αρχίζει να μεγαλώνει και στα δωμάτια γεμίσανε 20 άτομα, 30 άτομα και έγινε πραγματικά τότε η εκκλησία της Κομωτινής συνεπικουρούμενη από την εκκλησία της Αλεξανδρούπολης και περάσαμε πολύ ωραίες και μεγάλες ευλογίες. Εκεί ο Κύριος μου έδειξε το δεύτερο κάλεσμα από το ενταρχή που μου το είχε δείξει ότι πρέπει τώρα να αναλάβω το έργο εκεί. Και επειδή είχα και τις αντιρρήσεις μου και δεν ήθελα έτσι να προχωρήσω με αυτόν τον τρόπο, φοβόμουνα, γιατί λέω: Κύριε, εγώ δεν γνωρίζω καλά τον λόγο σου, πώς θα τα λέω. Και ερχόταν ο Κύριος το βράδυ, ας πούμε, στον ύπνο μου, ανέβαινε στον άγωνα, με έπαιρνε δίπλα του, άνοιγε την βίβλο και με δίδεσκε και μου έκανε μάθημα. Και το πρωί σταματούσε μόλις ξύπναγα. Μία φορά, δύο φορές, δεν θυμάμαι πώς έγινε αυτό και δεν ξαναεμφανίστηκε. Σαν να μου έλεγε ότι εγώ θα σε διδάξω. Και πράγματι έγινε μια πολύ ωραία ευλογία και στην Κομωτινή. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Πόσα χρόνια έμεινε στην Κομωτινή? Στην Κομωτινή έμεινα 13, μη συνεπτά όμως. 5 και 8. Στα 5 χρόνια πάλι ηγέρθη ο Πονηρός να με κυνηγήσει και με στέλνουν μια μετάθεση στην Καστοριά. Τότε εκεί είχε μια μικρή στην Αθρισούλα. Και αποσχοληθήκαμε λίγο εκεί σε σπίτι γινότερη του συναδέλφου μου αυτού, πάλι εκεί και 2 χρόνια πέρασα εκεί και ξαφνικά έρχεται ένας συνάδελφος και μου λέει: Τα αδέρφια στην Κομωτινή προσευχόταν να γυρίσω πίσω. Γιατί είχαμε γνωριστεί πλέον. Είχαν μαζευτεί. Ναι. Και εγώ δεν νόμιζα ότι θα γυρίσω ποτέ. Ήταν πολύ δύσκολη η μετάθεση στην Κομωτινή. Έρχεται ένας συνάδελφος που ο οποίος μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Μου λέει: Έχω δει ότι είσαι πάρα πολύ καλός τεχνικός, είσαι καλό παιδί
και δεν με νοιάζονται εμένα τα υπόλοιπα. Πες μου, πού θες να σε πάω. Με μετάθεση. Λέω στην Κομωτινή. Έφυγες, μου λέει. Και πράγματι, μου έβγαλε τη μετάθεση και έφυγε για Κομωτινή. Ήταν από τον κύριο και αυτό. Ναι, ήταν από τον κύριο. Και πήγα δεύτερη φορά στην Κομωτινή και έμεινα 8 χρόνια. Δεύτερη φορά. Οπωσδήποτε οι δυσκολίες ήταν μεγάλες και στο έργο και όλα αυτά, ας πούμε, τα γνωρίζουμε όλοι, το ότι περνάμε πολλές δυσκολίες για το έργο, όμως δεν κάμφθηκε το φρόνημά μας για τον κύριο και πράγματι τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Γιατί εκείνο το ευεργέτημα που έκανε για μας ο Χριστός, εξάλλου είναι ό,τι του είχα ζητήσει μόλις πίστεψα. Να με αξιώσει, να μιλάω για εκείνον μέχρι να πεθάνω. Του. Για την αγάπη του μέχρι να πεθάνω. Έφτασε η ώρα που έπρεπε να φύγεις και από την Κομωτινή. Ναι, έφυγα και από την Κομωτινή το 2003. Ήρθε η ώρα που έπρεπε να πάρω πάλι μετάθεση και τότε το 3 έλεγα τώρα εγώ θέλω να πάω στην Πάτρα, γιατί η καταγωγή μου είναι από το νομό Αχαΐας. Καλά βέβαια. Όμως με κάποιο τρόπο ο κύριος μου είπε ότι στην Αθήνα πρέπει να πας. Εγώ λέω όχι, στην Πάτρα θέλω να πάω. Μ' άρεσε καλύτερα. Μ' άρεσε, είχα συνηθίσει στην επαρχία και ήθελα καλύτερα επαρχία. Και είχα αυτές τις συγκρούσεις μέσα μου. Ο γιος μου τότε ήταν 13 ετών. Και μου λέει, μπαμπά, είδα ένα όνειρο. Λέω, τι είδες? Είδα, λέει, το θείο Μανώλη. Έχω έναν αδερφό που τον λένε Μανουήλ. Είδα το θείο Μανώλη να έχει το χάρτη της Ελλάδος και να σου δείχνει, βλέπεις, όλη η Ελλάδα είναι δική μου, μου έλεγε ο Μανώλης. Και βλέπεις που επάνω έχει κουκίδες, σε πάω όπου θέλω. Πού θες να, μου λέει, σε πάω όπου θέλω εγώ. Και σου έχω ετοιμάσει μέρος στην Αθήνα. Α, του λέω, Μανώλη, εγώ δεν θέλω Αθήνα. Εγώ θέλω να πάω Πάτρα. Όχι, μου λέει, είναι καλύτερα Αθήνα, σου έχω ετοιμάσει μέρος, και αυτό μάλιστα μου δείχνει βόρεια της Αττικής. Σου έχω ετοιμάσει αυτό το μέρος. Όχι, όχι, Μανώλη, λέω. Εγώ θέλω Πάτρα, μου αρέσει καλύτερα η Πάτρα. Και είχε κάποια χαρτιά, σχέδια. Κάποια σχέδια ο Μανώλης, ο αδερφός μου, στο χέρι, τα πετάει πάνω στο τραπέζι και λέει: εγώ τα χαρτιά τα έχω εδώ, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ πάντως σου έχω ετοιμάσει για την Αθήνα. Και αυτό είδα, μπαμπά, μου λέει ο γιος μου. Κατάλαβα λοιπόν ότι θα πρέπει να πάω Αθήνα. Και αν δεν το ήθελε ο Θεός, δεν θα μπορούσα να έρθω κιόλας. Δεν ήταν εύκολο. Και ήρθα πράγματι εδώ. Στην Κομωτινή που ήμουνα, είχε έρθει ένας αδερφός, ο οποίος πήγαινε στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Και εδώ που βρήκαμε το σπίτι. Υπηρετούσε εκεί. Υπηρετούσε στην Κομωτινή, αλλά μετά απολύθηκε. Είχαμε γνωριστεί και με τους γονείς του. Και αυτοί έλεγαν να έρθει να είμαστε παρέα πάλι, γιατί είχαμε γίνει, ας πούμε, ομόψυχοι και είχαμε αγαπηθεί, ας πούμε, οικογενειακώς. Και πράγματι ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε εδώ στην Πεντέλη και πήγαμε στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής από το 2003 που ήρθαμε στην Αθήνα. Και ο Θεός μας αξίωσε εδώ και εργαστήκαμε. Και εδώ είχε έργο και εδώ έχει έργο. Παντού όπου το παιδί του Θεού, ναι, βρίσκει να εργαστεί. Παντού. Και μας οδήγησε εδώ με ωραία σημεία. Όσα βρήκαμε σπίτι, θυμάμαι, είχα 10 μέρες άδεια για να έρθω να βρω σπίτι και 8-9 μέρες δεν είχα βρει ακόμη. Και λέω, Κύριε, αφού μας οδήγησες εσύ εδώ, γιατί δεν έχω βρει ακόμη σπίτι? Και εκείνη την ώρα έτσι ήρθε μια γλυκύτητα και να πιάνε δάκρυα, αλλά όχι δάκρυα λύπης, χαράς. Ενώ θα έπρεπε να λυπάμαι. Και ευγνωμοσύνη για το πρόσωπο του Κυρίου. Και λέω, Κύριε, ποιος είμαι εγώ που ζητάω να βρω σπίτι? Ολόκληρος Θεός. Ήρθες εσύ στη γη και έμεινες άστεγος. Δεν είχες σπίτι. Γεννήθηκες μέσα σε ένα στάβλο. Εγώ γιατί να βρω σπίτι? Και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ήμουν σε καλύτερη θέση από τον Κύριο. Και είχα ενθουσιαστεί και χάρηκα και σηκώνω τα χέρια μου και δοξάζω το Θεό πολύ μου την καρδιά. Και λέω,
Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν βρήκα σπίτι. Σε ευχαριστώ γιατί αισθάνομαι κι εγώ λίγο από εκείνου που ένιωσες εσύ όταν δεν είχες που την κεφαλή κλείνε. Ποτέ δεν είχε σπίτι ο Κύριος. Και χάρηκα που ένα δείγμα. Όχι ότι ήμουνα στην ίδια θέση, κανένας μας δεν ήταν στην ίδια θέση με τον Κύριο. Πήρα ένα μικρό δείγμα του πώς ένιωθε ο Κύριος που ήταν άστεγος και κοιμόταν στο όρος των ελαιών. Και εκεί συγκινήθηκα πάρα πολύ και δεν ελπιθώ, δάκρυα ευγνωμοσύνης έτρεξαν. Και μόλις έτσι συνήρθα λιγάκι κάτω από μια πιλωτή με πιασε αυτό. Μόλις συνήρθα λιγάκι, σκούπισα τα μάτια μου, χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει, βρήκαμε ένα σπίτι στην Μετέλη. Θες να έρθει το δεις? Και ήρθα και το είδα πραγματικά. Και ήταν αυτό που είχαμε ζητήσει από τον Κύριο, όπως το είχαμε ζητήσει. Να φανταστείς, είχαμε ζητήσει ότι επειδή εκεί είχαμε μια σικιά στην αυλή, λέμε, Κύριε, άμα βρούμε ένα σπίτι στην Αθήνα, να έχει μια σικιά στην αυλή. Και έχει δύο. Όχι, μία, δύο. Δύο. Και έχει και άλλες λεπτομέρειες. Θέλαμε να βλέπουμε θάλασσα και βλέπουμε και θάλασσα. Αυτά όμως εγώ δεν τα θυμόμουν. Απλά ήρθα και έπιασα το σπίτι. Αλλά όταν πέρασε ο καιρός και είδα και θυμηθήκαμε αυτά, δοξάσαμε τον Κύριο. Γιατί εμείς τα ξεχνάμε, αλλά ο Κύριος όλα τα θυμάται. Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου Σωτήρη και ο Κύριος πια σε χρησιμοποιεί και στην Αγία Παρασκευή στην Εκκλησία. Ναι. Ανέλαβες εσύ την Εκκλησία. Ναι. Ο αδελφός μας ο Γιώργος μεγάλωσε. Ναι, ήταν ο αδελφός ο Γιώργος, τον οποίο τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ θαυμαστά ο Κύριος στην Αγία Παρασκευή. Με τον αυτό τον Γιώργο ξεκίνησε και έγινε και δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Και κατόπιν μου έδωσε τη σκητάλη πάλι, εργαστό υπεύθυνο του έργου στην Αγία Παρασκευή, που πραγματικά θαυμάζω και μένουμε εκστατικοί με τα πράγματα, με τις ενέργειες του Θεού σε κάθε εκκλησία. Και πραγματικά, παρόλο που πολύ θα έλεγα αντιστάθηκα αυτή τη φορά στον Κύριο στο να ξεκινήσω αυτό το έργο, γιατί είχα πλέον επίγνωση, είχε φύγει ο ενθουσιασμός του νεοφώτιστου και είχε έρθει η επίγνωση. Και κάθε φορά που με σκεπτόταν ο Θεός για να μου μιλήσει για αυτό το έργο, τον έδιωχνα. Δηλαδή, με κάθε τρόπο φανέρωνε ο Θεός ότι δεν ήθελα. Μια φορά θυμάμαι ήρθε με τη φιάλη του ελαίου να με χρήσει. Και ας πούμε, στον ύπνο μου το είδα αυτό. Και όπως πήγαινε μου τη γυρίσει, λέω, φύγε, του λέω, θα με χρήσει. Και του πιάνω τα χέρια και τον διώχνω μακριά για να μην. Δεν ήθελα να το κάνει αυτό. Αλλά ο Κύριος με είχε προορίσει αυτό το έργο, φαίνεται. Και επειδή δεν μπόρεσε να, δεν τον άφηνε να με πλησιάσει, γυρνάει την μπουκάλα και μου τη ρίχνει έτσι πάνω μου. Και με γέμισε λάδια. Εγώ στενοχωρέθηκα που με λέρωσε πώς θα πάω στο καθαριστή. Δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Μάλιστα όταν ξύπνησα. Πω, κάτι ωραίο είναι το λάδι. Ο Κύριος ήρθε κάτι ωραίο να μου δώσει και εγώ τον έδιωχνα. Και είχα συνεχωρηθεί πάρα πολύ, αλλά δεν φανταζόμουν ότι είναι αυτό, ότι θα με χρήσει για το έργο το άλλη μια φορά. Και άλλα πολλά τα οποία έκανε ο Θεός και φανέρωνε ο Κύριος. Δεν είναι να τα πούμε, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε, αλλά είναι δυνατός, είναι ζωντανός, μιλάει, οδηγεί, αναγεννάει, σώζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, η σωτηρία. Όποιος θέλει, ας δοκιμάσει. Τη σωτηρία και τη ζωή την αιώνια. Βεβαίως. Θα γευθεί τέτοια πράγματα που θα μείνει εκστατικός στην αιωνιότητα. Είναι καλό να δοκιμάσει ο άνθρωπος τον Θεό. Γιατί τώρα μιλάμε για ορισμένα πράγματα και όλες. Πώς τον πλησίασε ο Θεός, πώς του μίλησε ο Θεός. Δεν είναι ερωτήματα που απαντούνται εύκολα αυτά. Θα τα βιώσει ο άνθρωπος. Έχουμε βίωμα με τον Χριστό. Είναι βίωμα ο χριστιανισμός. Είναι έκσταση. Είναι υπέροχο πράγμα να ζεις με τον Θεό. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Ούτε εγώ, Σωτήρη, γιατί πραγματικά έχουμε γευτεί την αγάπη, έχουμε γευτεί την γλυκύτητα, έχουμε γευτεί τον ουρανό μέσα στη δική μας ζωή. Αν και δεν αξίζαμε, έκανε χάρη ο Θεός. Μεγαλεία. Να γευτούμε όλα αυτά. Δεν περιμέναμε, βέβαια, και εγώ να πω την αρχή, με συγχωρείς, Γιώργο, δεν περίμενα θα μου δώσει τόσο ωραία οικογένεια. Μου έχει δώσει σύζυγο, δύο παιδιά, ας πούμε, τα οποία τώρα είναι ο μεγάλος 24 και ο μικρός σπουδάζει στο Λονδίνο, 21. Και βλέπω τις ευλογίες του Θεού και δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να έχω γίνει αποδέκτης τόσων μεγάλων ευλογιών. Και μένω εκστατικός και λέω, γιατί το έκανες.
Γιατί το έκανες, δεν υπάρχει αιτία. Δεν μπορώ να βρω τον λόγο που το έκανε σε μένα ο Θεός αυτό. Και ψάχνοντας βέβαια, βρίσκω ότι ο Θεός είναι αγάπη και συγχώρεση και έλεος. Είναι η χάρη του Θεού. Ακριβώς. Κλείνοντας, θυμάσαι κάτι έτσι από τη ζωή σου που σε έχει στιγματίσει και θέλεις να το μοιραστούμε, κάτι που θες να πεις ακόμα, κάτι που προσμένεις, κάτι που περιμένεις? Αυτό οπωσδήποτε, εκείνο που περιμένω είναι την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως περιμένει κάθε χριστιανός, και αν ο Θεός το ενεργήσει αυτό στις μέρες μας, ενώ εμείς θα είμαστε στη ζωή, να είμαστε μέτοχοι αυτού του μοναδικού γεγονότος, που θα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο στην αιωνιότητα, να μπορέσουμε να πάμε κοντά του. Γιατί ό,τι και να πούμε, μέχρι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή είμαστε άνθρωποι και η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να τον πλανήσει, να με κρατήσει ο Θεός και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους κοντά του, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το Θεό. Δεν μπορώ. Είναι η στιγμή που γνώρισα τον Χριστό, για μένα ήταν μοναδική. Δεν είμαι αλάνθαστος, δεν είμαι αναμάρτητος. Εις πολλά πτέωμεν άπατες, λέει ο λόγος του Θεού, αλλά έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στη ζωή μου και αφού πίστεψα. Αλλά αφού είμαι εδώ, αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Και τον ερχόμενο σε μένα, λέει, δεν θα εκβάλω. Δεν θα βγάλω έξω. Η μεγάλη αγάπη του Θεού φανερώνεται, διότι εγώ παρόλα τα πολλά μου λάθη είμαι εδώ και τον δοξάζω και εκείνος συνεχίζει να με αγαπάει. Σε αυτή την αγάπη χρωστάμε τα πάντα. Ο Θεός, δηλαδή, θέλω να μεταδώσω αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Πόσο υπέροχο πράγμα είναι, πόσο μπορεί ο Θεός να αλλάξει τη ζωή, την κατάσταση του ανθρώπου και να του δώσει μια καινούρια ζωή, να γίνει η ζωή του ταμπούλα ράσα που λένε, ένα άγραφο χαρτί και μια λευκή σελίδα, και να γράψει πλέον ο άνθρωπος με χρυσά γράμματα εκεί πάνω την ζωή του για την αιωνιότητα. Αυτό είναι πολύ συνταρακτικό. Βέβαια, η γνωριμία μου με τον Θεό ήταν πολύ συνταρακτικό πράγμα, δεν περιγράφεται αν δεν το ζήσεις. Και ενώ πια δεν υπάρχει, πληρότητα και γέμισμα κοντά στον Χριστό. Ακριβώς. Ξεχυλίζει η ζωή μας από χαρά, όχι ότι δεν έχουμε δοκιμασίες, δυσκολίες, αλλά η χαρά είναι πάνω απ' όλα η χαρά του Θεού. Ανεκλάλητη. Συνεχίζοντας την πορεία κάθε πιστός άνθρωπος, την πορεία προς τον ουρανό, κοντά μου μαζί με τον Ιησού Χριστό, χέρι-χέρι, βαδίζοντας αυτό το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, θα είμαστε πάλι κοντά σας με ομολογία πίστεως, ομολογία αλήθειας, ομολογία αγάπης, γι' αυτό το υπέροχο όνομα που λέγεται Ιησούς Χριστός.